Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι νεότερα έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Αγγέλη. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Μετά τις τελετές βοντού, Βαγγέλη, που ακούσαμε από τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Τσουφλίδη στην Πέλα, ελπίζω να έχεις να μας πεις κάτι πιο έτσι. Καλύτερο. Κάτι χαρούμενο. Πιο ευχάριστο, ίσως. Πιο ευχάριστο. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο, πάντως αφορά κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είχαμε μία κίνηση της Τράπεζας της Ελβετίας, της mm-hmm. Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας, η οποία απελευθέρωσε την ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έπεσε η τιμή πολλών μετοχών, ακόμη mm-hmm. και Ελλήνων που είχαν μετοχές και καταθέσεις στην Ελβετία. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Ακριβώς. Και έχουμε αντιδράσεις των κομμάτων. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε να ρίξουμε μία ματιά στο τι είπε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι ανεξάρτητοι Έλληνες mm-hmm. που τοποθετήθηκαν σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε δέσμευση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη ρύθμιση υπέρ των πληγέντων από τις εξελίξεις με το ελβετικό φράγκο, σε άμεση ρύθμιση του ζητήματος που προέκυψε σε βάρος 70.000 δανειοληπτών. Θα προτίθεται να προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά τις εκλογές, ανέφερε. Σε ίδιο κλίμα κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εξήγηλε ότι θα κάνει νομοθετική ρύθμιση για όλους εκείνους που έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή. Στην ανακοίνωσή του συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: «Επιφυλάσσεται να επιλύσει το θέμα νομοθετικά, εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία με τις δικαστικές αποφάσεις, ώστε να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες σε αυτές τις δραματικές οικονομικές συνθήκες». Αντίδραση υπήρξε βεβαίως και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ευθύνες του Υπουργείου Οικονομικών για το χτύπημα των δανειολεπτών που δανείστηκαν σε ελβετικά φράγκα, επιρρύπτει ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Μετά την καταστροφή των μικροομολογιούχων με τα μέτρα της κυβέρνησης και το περίφημο PSI, 61.000 οικογένειες σήμερα χτυπιούνται, αναφέρει σε ανακοίνωσή της το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Mm-hmm. Χτυπιούνται λοιπόν 61.000 οικογένειες από τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ακόμη μια φορά την ευθύνη τη φέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως, ο κύριος Καμένος απόψε θα βρίσκεται στην Κατερίνη. Mm-hmm. Όπως ανέφερε Σέβη και εσύ νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο πλαίσιο της πολιτικής επικαιρότητας της ημέρας, περίπου 300 άτομα συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επισκέφθηκε τον κύριο Τζικώστα το πρωί. Βεβαίως έχουμε το μεγάλο θέμα της ημέρας, όπως το σχολιάσατε και με τον Δημήτρη στο Skype νωρίτερα, την κυρία Ραχίλ Μακρύ, η οποία κάνει λόγο για επίθεση ψεύδους. Πλέον, απαντώντας στις αντιδράσεις που σημειώθηκαν μετά την άποψη που διατύπωσε ήδη ότι μπορούμε να κόψουμε και μόνοι μας ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 100 δισεκατομμύρια. Το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τις δηλώσεις της κυρίας Μακρύ και αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Δεν μπορεί να συνεχίζεται η αβάσταχτη ελαφρότητα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όταν η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά ανοιχτά θέματα στη ρευστότητα της οικονομίας με άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις. Καλούμε το ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, «να ξεκαθαρίσει επίσημα επιτέλους αν υιοθετεί ή απορρίπτει τις δηλώσεις της κυρίας Μακρύ». Δηλώσεις τις οποίες η ίδια σήμερα επιμένει. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ τις υιοθετεί, τότε χρειάζεται απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν δεν τις υιοθετεί τις απόψεις της κυρίας Μακρύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ας φροντίσει για τον πύργο της Βαβέλ των στελεχών του. Εμείς υπενθυμίζουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες εκτυπώνουν μόνο όσα χαρτονομίσματα επιτρέπει ή εν τέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Περνάμε στους πρασίνους δημοκρατική αριστερά. Ο κύριος Κουβέλης ανέφερε, τόνισε ότι για να πραγματοποιηθεί με σιγουριά η πολιτική αλλαγή στη χώρα, σύμφωνα με τον κύριο Κουβέλη, προϋπόθεση είναι η παρουσία στη Βουλή του Συνδυασμού Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Από το μέτωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε: «Μόνο όνομα στα χαράτσια, με συγχωρείτε, θα αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ». Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταργήσει τα μόνιμα χαράτσια, τον ένφια και το ΦΠΑ, αλλά θα τους αλλάξει απλά όνομα». Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο ποτάμι, το ποτάμι καλεί η συγκυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ να συνέλθουν, πειρά κατά της συγκυβέρνησης, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τους να συνέλθουν και να πάψουν να κάνουν κακό στη χώρα, εξαπέλυσε το ποτάμι με αφορμή και το αίτημα των συστημικών τραπεζών για έκτακτη βοήθεια ρευστότητας από τον ΕΛΑ. Να
Προσθέσουμε εδώ ότι στο ΕΛΑ καταφεύγουν οι τράπεζες που δεν έχουν δυνατότητα να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα, γιατί δεν έχουν να δώσουν ενέχειρα με την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτές οι δύο τράπεζες είπαν ότι το έκανε για καθαρά προληπτικούς λόγους, Βαγγέλη, και ότι δεν υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή. Έσπευσαν να καθυστεριάσουν και επιβεβαιώθηκε και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει δίκιο, Εύη, αλλά η ψυχολογία του κόσμου έχει κλονιστεί. Ναι, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και βεβαίως, κάτι το οποίο το είπατε και στο πρώτο μέρος και αξίζει να το επαναλάβουμε, ότι υπάρχει αναστολή της απεργίας, της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση από τις εκλογές, καθώς με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε θα γίνει η αποπληρωμή των υπαλλήλων, οπότε θα μπορούν να περάσουν και να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Κάπως έτσι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και επαφή με τα δημοσιογραφικά, πρακτορία της χώρας, καθώς επίσης και τα γραφεία τύπου των κομμάτων. Ό,τι νεότερο θα διακόψουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.